Πάμε να δούμε τώρα τι εξελίξεις έχουμε, γιατί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δυσάρεστη θέση. Μεγάλες φουρτούνες έχει πλέον το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διπουργική, ώστε να υπάρχουν οι εξελίξεις αυτές, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε και τις λέμε από χθες, σχετικά με την κηδεία του τέος βασιλιά. Όλοι γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ταφεί και να γίνει κηδεία του ως αρχηγός, ως πρώην αρχηγός κράτους. Παρακαλώ, κύριε. Πάμε να δούμε, γιατί είχαμε πριν από λίγο μία απόφαση ώστε να υπάρχει το λαϊκό προσκύνημα από τις 6 το πρωί έως τις 10 το πρωί της Δευτέρας. Για πες μας, Χαρά Λεμονή. Σε καθαρίζει πλέον, Φίλιππε, το τοπίο όσον αφορά στη της κηδείας του τέος βασιλιά, όπως και για το ποιοι τελικά θα φτάσουν, ποιοι επίσημοι θα φτάσουν στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η σωρός του Κωνσταντίνου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου από τις 6 έως τις 10 το πρωί της Δευτέρας 16 του μήνα. Η σωρός του θα μεταφερθεί λίγο πριν από την εξώδια ακολουθία στη Μετρόπολη για να αρχίσει τελετή. Μέχρι στιγμής η ελληνική αστυνομία έχει ενημερωθεί ότι στην Αθήνα θα φτάσουν την Κυριακή ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερίκος. Σήμερα φτάσουν οι δύο κόρες της Βασίλισσας Σοφίας και αδερφής του τέος βασιλιά, οι πριγκίπισσες Ελένα και Χριστίνα. Το απόγευμα της Κυριακής, της παραμονής δηλαδή της κηδείας, θα φτάσει στη χώρα μας το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετήθια. Βέβαιες θεωρούνται και οι αφήξεις της βασίλισσας της Δανίας Μαργαρίτας, εκαθώς και της σύζυγου του τέος βασιλιά Άννας Μαρία. Καθώς είναι η αδελφή της συζύγου του τέως βασιλιά Άννας Μαρία, άγνωστο παραμένει σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθεί η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, γιατί το πιθανότερο είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος ήταν βαφτισινιός του τέως, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει για αυτούς επίσημη ενημέρωση. Γιατί πάντως να πούμε ότι ο Κάρολος τη Δευτέρα γνωρίζουμε ότι θα συναντηθεί με τον Κύπριο πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι οι σκέψεις της υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας είναι συνεχείς. Σε συνεργασία με την Εθιμοτυπία του Υπουργείου Εξωτερικών αποφασίζουν για τα μέτρα ασφαλείας, για τη φύλαξη των υψηλών προσκεκλημένων, για την πορεία που θα ακολουθήσει η πομπή έως το Τατόιο, που θα είναι η τελευταία κατοικία του τέος βασιλιά. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή που θα ακολουθηθεί θα είναι από την Κατεχάκη, στην περιφερειακή Ημιτού και την Αττική Οδό, μέχρι την έξοδο της Αθηνών Λαμίας και από εκεί στην Βαρυμπόπη. Οι δε επίσημοι θα μετακινηθούν πιθανότατα με πολυτελή μαύρα βαν. Να πούμε τέλος ότι την κηδεία του θα αναλάβει το Γραφείο Τελετών Γιαννακόπουλος, μέδρα στο Κολωνάκι, το οποίο έχει 100 χρόνια παράδοση ετών σε κηδείες γαλαζοαίματων. Να πούμε το εξής τώρα, ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ... Ποια μηχανία. Έχει ακούσει τον Πινελίκη του αιώνα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ξαναλέμε, όπως το λέγαμε και χθες. Είναι πάρα πολύ... Πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που λένε καλύτερα να μου κοπεί το χέρι αν ξαναψηφίσω ο Μητσοτάκη μετά από αυτή την απόφαση που πήρε. Δεν γίνεται. Μετά από τέτοια πίεση και μετά από όλο αυτό το χαμό, τελευταία στιγμή να πούνε ας τους δώσουμε και λίγες ώρες να γίνει αυτό το λαϊκό προσκύνημα. Τελευταία στιγμή. Γιατί να θυμίσουμε κάτι στους φίλους τηλεθεατές, ότι πριν μερικά χρόνια, αλλά και πρόσφατα, όταν πέθανε ένας στην Ξάνθη, τι κύριε Τζίφα, ψευτομουφτής δηλαδή, στην Ξάνθη, να λέμε και τις φωτογραφίες, εκεί λοιπόν, ψευτομουφτής λοιπόν της Ξάνθης, ο οποίος ήθελε η Θράκη να ανήκει στην Τουρκία, έτσι. Εκεί λοιπόν επέτρεψαν λαϊκό προσκύνημα
Παρουσία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδων αστυνομικών οι οποίοι... Αλλά πέρασε, να πάνε όλα πέρασε απαρατήρητο. Ούτε το ακούσαμε. Για τον ψευτομουφτή στην Ξάνθη που πέθανε, συγχωρεμένος να είναι, ο οποίος κυρούσε λόγους μίσους. Πρακτόρευε ανοιχτά. Για τη χώρα μας. Τώρα τι είσαι, πρακτόρευε ανοιχτά. Και ήθελαν οι Θράκοι και να λένε ότι ανήκει στην Τουρκία. Εκεί επέτρεψαν να γίνει και το λαϊκό προσκύνημα και επέτρεψαν όσα δεν επέτρεψαν για την κηδεία του Τέος Βασιλείου. Αυτό ήταν στο παρελθόν. Ναι, να το. Ναι, ήταν είναι... αστακός η Ξάνθη τότε. Είχε γίνει λαϊκό προσκύνημα τότε. Τότε είχαν γίνει όλα αυτά. Τότε. Και τότε, κοιτάξτε εδώ. Μάλιστα, κοιτάξτε τι γινόταν. Δείτε τι εικόνες. Βάτε τι εικόνες να δείτε τότε. Αστακός τότε η Ξάνθη, αλλά δεν μας λες αυτό. Λαϊκό προσκύνημα είχαμε στην κηδεία του ψευτό μουφτή. Γιατί αυτό είχαμε. Κύριε Σμινιδάλη. Πάμε μέσα. Πάμε στον Τέος και στην κηδεία. Πάμε εδώ. Βγάλε τον τίτλο αυτό, ναι. Εδώ λοιπόν, ξαναλέμε, βλέπουμε το πόσο ασόβαρη δυστυχώς είναι η κυβέρνηση. Γιατί είναι ασόβαρη. Και βλέπει μικροπολιτικά τα πράγματα. Και ξαναλέμε, δεν υπάρχει μικροπολιτικά. Πολύ θα πούμε το εξής. Ο Κωνσταντίνος, ο Τέος Βασιλιάς, είτε κάποιοι διαφωνούν, είτε συμφωνούν, υπήρξε νόμιμος. Νόμιμα υπήρχε ο τίτλος του. Νόμιμα παρήχε νόμιμος το αξίωμα. Νόμιμος αρχηγός κράτους. Ήταν νόμιμο το αξίωμά του. Δε... Άρα εφόσον ήταν νόμιμο το αξίωμά του, είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί με τη Βασιλεία, είναι άλλο Παπαυαγγέλιο αυτό. Ήταν νόμιμος στη θέση του. Λένε κάποιοι, λένε, μα έγινε το δημοψήφισμα και έπεσε. Ωραία. Και ο Πρωθυπουργός, που ήταν πέρσι στις προηγούμενες εκλογές ο Τσίπρας, έπεσε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ήταν Πρωθυπουργός. Ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο Σιμίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όλοι τέλος είναι. Δεν ήτανε πρώην. Τους ψηφίσε ο κόσμος, μετά τους καταψήφισε, ήρθε κάποιος άλλος. Όλοι τέλος. Δηλαδή, και βλέπουμε το τι ακριβώς υπάρχει διαφορά. Ότι για τον ψευτομουφτή στην Ξάνθη να επιτρέπεται το λαϊκό προσκύνημα και μετά από πιέσεις και μετά από την κατακραυγή του κόσμου, μετά από την κατακραυγή της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, μετά από την κατακραυγή των έσω της Νέας Δημοκρατίας. Λένε να σου δώσουμε εκεί πέρα 4 ώρες, όποιος είναι να πάει εκεί να κάνει το λαϊκό προσκύνημα. Και για τον ψευτομουφτή στην Ξάνθη, που βλέπουμε και τις εικόνες, γινόταν ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός αυτό γινόταν στην Ξάνθη και τον ψευτομουφτή. Και κανένας δεν είπε κουβέντα. Και κανένας δεν έκανε απαγόρευση. Για κάποιον που ήταν και ψευτομουφτής και ο οποίος ήθελε τι? Η Θράκη... Να ανήκει στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Και στην όχι μόνο η Θράκη. Και πέρα από τη Θράκη. Αυτά δεν πείραξαν την κυβέρνηση. Αυτά δεν ενόχλησαν καμία κυβέρνηση. Πάμε ξανά στα δικά μας. Εδώ λοιπόν ξαναλέμε ότι υπάρχει τριγμός μέσα στην κυβέρνηση. Είναι άσχημα τα πράγματα, τα οποία ποιοι τα καταμαρτυρούν, οι ίδιοι βουλευτές της Δημοκρατίας. Δηλαδή μας παίρνουν ψηφοφόροι μας και μας βρίζουνε. Τι ατόπιμα έκανε και τι λάθος έκανε ο Μητσοτάκης.